Χαίρετε και καλώς ήρθατε. Και επειδή σας αγαπάμε, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία θέματα κατευθείαν στο ψητό, διότι πρέπει να τα δούμε όλα, να τα εξερευνήσουμε όλα, να τα αναλύσουμε όλα, μηδενός εξαιρουμένου. Δεν αφήσουμε τίποτα να πέσει κάτω. Πάμε όμως να καλωσορίσουμε το παρεάκι μας και σήμερα. Εύη, καλώς ήρθες. Πώς είσαι? Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα. Πολύ καλά, είμαι εσύ? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, αφού είσαι στην παρέα μας και σήμερα. Και είμαστε εδώ για να πούμε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια, για να λύσουμε το χθες, το σήμερα και το αύριο της ελληνικής σόμπις. Γιάννη, γεια σου. Καλησπέρα και από μένα. Και εσύ και τα φίλια σου. Τι θυμήθηκα τώρα, κακά κορίτσια. Εσείς ήταν πολύ νέοι. Ξέρετε ότι υπήρχε τέτοιο γκρουπ? Κακά κορίτσια. Εγώ το ξέρω, ναι. Α, το ήξερες, ναι. Μπράβο. Εσύ, Εύη? Εγώ δεν είμαι ενημερή. Για τα κακά κορίτσια, όχι. Για τα κακά κορίτσια. Κάποια στιγμή μπορείτε, βάλτε και λίγο κορίτσια έτσι για να αρχίσει η Εύη να μπαίνει στο κλίμα. Λοιπόν, πάμε να πούμε και εμείς το κλίμα της σημερινής μας εκπομπής, το οποίο ξεκινάει αμέσως τώρα από το πρώτο μας πολυσυλλεκτικό, το Multi, για όλους εσάς, και εμείς αμέσως μετά επιστρέφουμε να τα αναλύσουμε. Έχει γίνει μεγάλο θέμα με τα ταξίδια στο Ντουμπάι των διασύμων. Μάλιστα, άκουσα και πάρα πολλά αρνητικά σχόλια για την Οικονομάκου που πήγε στο Ντουμπάι, ότι κάνει επίδειξη πλούτου. Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να ξοδεύει τα χρήματά του με όποιον τρόπο θέλει. Δεν αφορά τους υπολείπους αυτό. Μπορείς να αναβάσεις και το μέρος στο οποίο μένεις, γιατί σου αρέσει η θέα ή σου αρέσει οτιδήποτε. Μπορείς να αναβάσεις και σίγουρα πρέπει να αναβάσεις και τις πυραμίδες, θα αναβάσεις και το φαγητό, θα αναβάσεις τα πάντα. Αυτό θα πει και blogger, αυτό είναι ο Travelers. Πώς νιώθεις που κάθε φορά που δίνεις συνέντευξη ο Στάθης, ρωτάνε για εσένα? Εντάξει, είναι λογικό. Μέχρι να εμφανίσει ο Στάθης ή εγώ κάποια επόμενη σχέση, σίγουρα θα ανατρέχουν στην τελευταία σχέση που ήμουν εγώ. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν τον ήξερε ο κόσμος και εγώ έδινα όλο μου το είναι, με πάθος κιόλας, γιατί ήμουν πολύ ερωτευμένη, για να τον βοηθήσω. Οπότε ήξερα και τις συνέπειες. Ότι δηλαδή αν κάποια μέρα χωρίζαμε θα γινόταν σίγουρα και γνωστός. Σας ασκείται κριτική και από την Κατερίνα Καινούργιο ότι τα έχετε βάλει μαζί της? Δεν ισχύει αυτό, αυτό θα πω. Πραγματικά δεν έχουμε κάτι με την Κατερίνα και λέμε πραγματικά την άποψή μας πάνω στα θέματα χωρίς να σκεφτόμαστε ποιος είναι ο άνθρωπος που είναι στο θέμα, αν είναι φίλος μας, αν δεν είναι. Ελένη Μενεγάκη, σου λείπει καθόλου? Της έχω αδυναμία φυσικά, είμαι πολύ χαρούμενη εκεί που είμαι. Εκεί μ' αρέσει και εκεί θα ήθελα να παραμείνω. Παρ' όλα αυτά η Ελένη είναι Ελένη. Τώρα έχει γίνει θέμα με τη Μαρίνα Σάτι που διέρευσε ο τίτλος του τραγουδιού και πλάνα από το βίντεο κλιπ. Με το διαδίκτυο πλέον και τις αναμεταδόσεις πολύ έντονα μπορούν να διαρρεύσουν κάποια πράγματα. Αν ήταν διαγωνισμός και δεν ήταν ανάθεση, τότε θα υπήρξε πρόβλημα. Πώς είσαι επαγγελματικά? Σκώθηκες, νιώθεις θυμό, νιώθεις? Έτυχα με τη στάση του τρεντάφυλλου, το έχω πει και το εκφράσει και στον ίδιο. Έχουμε μιλήσει και το έχω και μετά από τις δηλώσεις του και μετά τις δικές μου. Η πικρία μου ήταν από τον ίδιο και όχι από την επιχείρηση. Το κατάλαβε, είστε καλά τώρα ή... Κοίτα, όταν έχω θυμό προτιμώ να παίρνω την απόσταση. Δεν είμαι άνθρωπος γενικά που κρατάω κακία, αλλά δείξω ότι κάποια στιγμή θα ανακάμψει όλο αυτό. Ήταν, μπορώ να πω, μια πολύ ωραία εμπειρία αυτή τη φορά, Γιάννη, μαζί με τον γυναικολόγο μου, τον κύριο Φρουδαράκη. Είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε εξαιρετικά. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος. Όλη η ομάδα του ΙΑΣΟ μας με φρόντισε από την πρώτη στιγμή που μπήκα μέσα. Η Λαμπρινή, η Μέα μου. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ανθρώπους που αισθανόμαστε καλά, αισθανόμαστε σιγουριά και τους έχουμε εμπιστοσύνη. Ήταν η διαδικασία πιο εύκολη, ομολογώ. Πιο γρήγορα γίναν όλα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, πολύ χαρούμενη και σε ευχαριστώ για όλα. Δεν έχω λόγια να περιγράψω το πόσο πραγματικά ευγνώμων είμαι που σε έχω στη ζωή μου και σε έχω συναντήσει. Και ζήσαμε αυτές τις δύο τόσο δυνατές εμπειρίες μαζί. Ποια ήταν τα συναισθήματά σας την ώρα που κρατήσατε το δεύτερο παιδάκι σας? Δεν το πίστευα ότι βγήκε τόσο γρήγορα. Κοίταξε το Βαγγέλη με απορία. Ότι τελειώσαμε αυτό, είναι τώρα, δεν τον έχω στα χέρια μου. Γιατί έγινε η διαδικασία πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή σε 2,5 ώρες είχα γεννήσει. Μια σπροξιά, πώς λένε, με ένα πόνο. Αυτή τη φορά έπιασαν οι ευχές. Βαγγέλη, εσύ πώς νιώθεις που πλέον θα είστε τρεις άντρες στο σπίτι και μια βασίλισσα? Ναι. Αυτή είναι η ερώτηση, πώς νιώθει που θα έχει τρεις άντρες. Το θέλει, δεν της αρέσει. Καλά, θα περιμένουμε λίγο μέχρι την ομάδα μπάσκετ. Νομίζω θα δείξω μια πενταετία δεκαετία ακόμα. Όλα θα πάνε καλά. Να ευχαριστήσω και εγώ τους εργαζόμενους, το προσωπικό του ΙΑΣΟ και τη διοίκηση. Γιατί δεν είναι εύκολο τώρα, μέσα σε μια τέτοια εποχή, με τόσα προβλήματα που υπάρχουν στον χώρο της υγείας, να βοηθάνε έτσι. Και από ό,τι έχω προσέξει, είναι και όλοι οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ πέρα και περνάνε όλη αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, που είναι ένας συνδυασμός δοκιμασίας και χαράς. Και ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές, να σας δώσουμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Τι κάνεις, τριαντάφυλλε? Τι έγινε, παιδιά, πώς και από εδώ? Εδώ στο Αγιονέρι, αλλά στο μαγαζί που τραγουδάς μόνος σου όμως αυτή τη φορά. Εγώ δεν υπέλασα υπάλληλος, απλά που τραγουδάω και τίποτα άλλο. Μακάρι να πάρω ένα μαγαζί δικό μου και να έχω την ελευθερία εκεί συνέχεια για όλα τα χρόνια και να ίσως κάνω όσα λεφτά έχω μαζέψει να πάρω εδώ ποσοστά 50% και να πω να ξανάρθει.
Με στεναχώρησε πάρα πολύ ότι έχει φύγει και θα ήθελα να είμαστε πολύ μαζί. Αλλά τι να κάνω. Είδαμε ότι η αφίσα άλλαξε και πλέον είσαι μόνο σου. Α, δεν την είδα. Α, δεν την είδα, αλήθεια. Δεν την έχω δει. Τώρα με πίσω εδώ στην πόρτα. Εντάξει, οκ. Η Ελευθερία είπε ότι έφυγε από το μαγαζί επειδή της έγινε μείωση μισθού. Ναι, αλλά εγώ τι να κάνω. Εγώ έλεγα όχι, να μην φύγει και να μην φύγει. Εγώ τα καλύτερα λέω Ελευθερία πάντα. Τι να κάνω. Εντάξει, καταλαβαίνω Ελευθερία ότι μπορεί να αισθάνεται άσχημα, αλλά δεν φταίω εγώ, δεν είναι δικό μου το μαγαζί, παιδιά. Δηλαδή να φύγω να πω και εγώ σταματάω για την Ελευθερία, τι να κάνω. Άμα γίνει έτσι, ας το κάνουμε έτσι. Έχετε μιλήσει με την Ελευθερία? Όχι, επειδή έλειπα κιόλας και έρχεται ήμουν για live και τα λοιπά και τρέχω, δεν έχουμε μιλήσει. Αντικαταστάτρια βρέθηκε. Τι είναι ότι δεν βρέθηκε. Θέλανε εδώ αυτοί που έχουν το μαγαζί να είναι έτσι. Υπάρχει περίπτωση να δούμε την Ελευθερία στο τζαζ. Πώς θα σου φανεί? Α, τέλειο. Τέλειο. Και άμα είναι με Ασημακόπουλο θα πεθάνω σαν γέλια, θα το στηρίξω, θα μου αρέσει πάρα πολύ. Τρομερές εξελίξεις έχουμε και στο Survivor. Μπήκε ο Τζέιμς και η Σταυρούλα. Ωραίο, ωραίο, μου άρεσε αυτό. Του έκανα άλλο κάτω ο Τζέιμς, καλά κάνει. Πολύ καλός παίχτης. Η Σταυρούλα έδειξε τα δόντια της και τα λοιπά. Είναι πολύ καλή κι αυτή. Η Δαλάκα είπε ότι ο Τζέιμς μπήκε διαβασμένος στο παιχνίδι. Εσύ το πιστεύεις? Λογικό δεν είναι όταν είναι μετά από ένα μήνα να βλέπει κάποιο εισόδιο και να βλέπει τι γίνεται. Είδαμε ότι παραβιάστηκε και ο λογαριασμός του Τζέιμς του Instagram. Ναι. Μου στείλε και ένα μήνυμα αυτό που παραβίασε. Λέει, στείλε με το τηλέφωνο σου. Λέω, τι λες, Δαχλημίτσο, να τη λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει το Instagram. Υπάρχει περίπτωση να δούμε τη Φελίσια ως αντικαταστάτρια της Νόνης Δούνια όταν αποχωρείς από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού? Φελίσια, αγόρι μου, μόνο Φελίσια. Αν αποχωρήσει το κορίτσι και τα λοιπά, μακάρι να τη δω. Η Φελίσια μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ καλή και νομίζω ότι ταιριάζει όπου και να πάει αυτό το κορίτσι. Από πού να πρωτοαρχίσουμε? Την Παναγιώτα. Κακά κορίτσι. Για σένα, αφιερωμένο. Ενημερωμένη πλέον. Εντάξει, μετά τελειώνοντας η εκπομπή θα μπεις στο YouTube να γκουγκλάρεις κιόλας και στο Google να δεις και στο YouTube να δεις τι θα πει το... Μπράβο. Θα αναλάβεις την πλήρη ενημέρωση της ποιες ήταν οι τρεις εκ των κακών κοριτσίων. Πάμε στο καλό κορίτσι την Παναγιώτρο, η οποία είπε ότι ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη με το Στάθη Σχίζα, όπως και ο Στάθης έχει πει ότι όσο καιρό ήταν με την Αλεξάνδρα ήταν πολύ full in love. Και αν δεν κάνω λάθος, το ζούσαν, δεν το ζούσαν έντονα. Και από ό,τι βλέπαμε τουλάχιστον έτσι, ναι. Και μετά το χωρισμό το ζήσαν έντονα. Ναι. Θυμάστε κάτι σκηνικά σε κάτι μπουζούκια στην Αθήνα, σε ένα πρόγραμμα εκεί πέρα, σε ένα σχήμα, ποιος ήταν που τραγουδούσε, που είχε γίνει ένα σκηνικό, γενέθλια της Αλεξάνδρας ήτανε. Ναι. Είχε γίνει ένα ολόκληρο σκηνικό. Είχε μπει ο Στάθης μέσα, ήθελε να μιλήσουν, δεν ήθελε. Το παίζανε ένα μήνα το θέμα. Και το παίζαμε ένα μήνα το θέμα. Το παίζανε στις εκπομπές το θέμα ένα μήνα. Εγώ πιστεύω κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά θα ξαναβρούν, να ξέρεις. Όχι, δεν νομίζω. Είμαι σίγουρος. Καταρχάς, συμφέρει τον τρόπο που μιλάει για αυτόν, τον εκτιμάει που ακόμα. Χώρισαν κάποιους λόγους. Κάποιους από τους λόγους δεν είναι. Αυτά δημοσιοποιούνται, δεν είναι προσωπικά δεδομένα, εντάξει. Και να σου πω κάτι, και θα ήταν και μη πρέπει να δημοσιοποιηθεί ο λόγος χωρισμού, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι και οι δύο κρατάνε μία στάση. Η Αλεξάνδρα έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι ήξερα ότι... Θα χωρίσω. Όχι θα χωρίσω. Ότι όταν χωρίσουμε θα τον έχω κάνει γνωστό τον Στάθη. Ναι ρε παιδιά, γιατί... Δεν το λες αυτό όμως, εντάξει. Μπορεί να μην το είπε έτσι όπως το εκλάβω, θα σου πω γιατί. Επειδή τι χάνει να ξέρω την Αλεξάνδρα, τον Στάθη δεν τον ξέρω καθόλου. Η Αλεξάνδρα είναι πολύ καλό παιδί. Ναι, σίγουρα. Είναι εξαιρετικό πλάσμα. Και είναι πολύ υγιεινή, πολύ δοτική, είναι πανέμορφη. Καλά, κούκλα είναι καλό, δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Δεν νομίζω να το είπε έτσι η Αλεξάνδρη. Η Αλεξάνδρη, ερωτηθήσα για τη σχέση και για το Στάθη και όλα αυτά, είπε. Δεν ότι όμως, όσο... τον άνθρωπο. Σαν να του λέει ότι άμα δεν ήμουν εγώ, δεν θα σε όχι, δεν το είπε τώρα. Έτσι, γι' αυτό σου λέω θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένο. Η Αλεξάνδρη το είπε λέγοντας ότι εγώ ήμουνα η γνωστή σε αυτή τη σχέση. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ο Στάθης όταν γνωριστήκαμε δεν ήταν τόσο αναγνωρίσιμος. Ξέροντας ότι κάποια στιγμή, αν θα φτάναμε στο τέλος αυτής της σχέσης, επειδή είχα δοθεί πάρα πολύ σε αυτή τη σχέση και επειδή ανεβάζαμε πολύ συχνά στα social story και όλα αυτά, και όταν ο Στάθης ήταν παίκτης του Survivor, το στήριξα και πολύ περισσότερο από ότι μπορεί κάποιος άλλος να ήθελε να πιστεύει. Όταν θα χωρίζαμε, που φτάσαμε δυστυχώς στο χωρισμό, είναι λογικό ότι ήξερα ότι τον έχω βοηθήσει πάρα πολύ και τον έκανα γνωστό από τη στιγμή που όταν τα φτιάξαμε δεν ήταν τόσο ευρέως γνωστό. Είχε στο πίσω μέρος του μυαλού της και ήταν προετοιμασμένη για το οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Δηλαδή σε περίπτωση που χωρίσουν, όλο αυτό κάπως θα την κυνηγάει και θα τον κυνηγάει. Βέβαια, γιατί τώρα αν θα και μάθουμε... Ήταν, θεωρώ ότι ήταν και λίγο προετοιμασμένη. Ναι, πάντα ξέρεις, όταν ξεκινάς κάτι, δεν ξεκινάς βέβαια ότι θα χωρίσεις, αλλά όχι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ούτε ο Στάθης έχει προχωρήσει τη ζωή του παραπέρα, να δούμε κάποια στιγμή κάποια καινούργια σύντροφο. Ούτε η Αλεξάνδρα, για να δούμε ποιος είναι στο πλευρό της.
Γι' αυτό πιστεύω εγώ ότι θα τα ξαναβρούν αυτά τα παιδιά. Ό,τι στείλω, το πιστεύω. Αλεξάνδρα μου, Στάθη μου, αν μας ακούτε. Είναι και κοντά στο μεταφέρουν. Είναι πολύ κοντά. Είναι η άποψη είναι του Γιάννη. Και αν γίνει κάτι τέτοιο και βγει αληθινός ο Γιάννης να τον πάρει ένα τηλέφωνο, τον ευχαριστήσει. Ή να του στείλει τα λουλούδια ή κάποια γλυκά. Από εκεί πέρα, όταν θα υπάρχει κάποια σχέση είτε για την Αλεξάνδρα ή για το Στάθη, θα ασχολούμαστε περισσότερο με την καινούργια σχέση παρά με την προηγούμενη. Κλείνουμε το θέμα της Αλεξάνδρας και πού πάμε. Πάμε στην Ελευθερία Ελευθερίου. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να υπερασπίζεται μέχρι τελευταίας ρανίδας αυτόν που έχει επιλέξει να έχει για ένα αλφα χρονικό ορίζοντα στο πλευρό του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κλείνουμε μια συνεργασία εγώ με την Εύη, με τον Γιάννη. Δεν πάει να πει ότι εγώ αν του χρόνου αλλάξω τηλεοπτική στέγη ή αν η Εύη αλλάξει τηλεοπτική στέγη ή ο Γιάννης θα πρέπει του χρόνου να μας πάρει όλους μαζί. Το ίδιο ισχύει και στα νυχτερινά σχήματα. Τελειώνει μια συνεργασία, ένδοξα ή άδοξα, δεν φταίει ο υπάλληλος, ρε παιδιά. Εγώ λίγο προσπαθώ να καταλάβω από την δική της την πλευρά τι ήταν αυτό που περίμενε. Δηλαδή, περίμενε το κάτι παραπάνω. Τι μπορεί να ήταν αυτό? Να πλακωθεί ο τριαντάφυλλος, λέω εγώ, τον τραβάω από τα μαλλιά. Να πλακωθεί ο τριαντάφυλλος με τους επιχειρηματίες, να πει ο τριαντάφυλλος είμαι έννοια ελευθερία και φεύγω κι εγώ. Μείωση στο μισθό της, εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ναι, αλλά δεν είναι ο τριαντάφυλλος επιχειρηματίας που κάνει τη μείωση του μισθού. Ο τριαντάφυλλος είναι παράπλευρη απώλεια που τον βρήκε το κακό το μεγάλο της ελευθερίας μετά. Εγώ γιατί ούτε στο Just θα είναι με τον Γιάννη Βασιμακόπουλο που ήθελε. Μην προτρέχεις, υπάρχει περίπτωση να μπουν και άλλα. Έχει λίγο τα στάντα της ελευθερίας σε πολλά πράγματα. Στα λεφτά που ζητάει στα μαγαζιά, πήγε στο Just και ζήτησε να είναι μόνο με τον Βασιμακόπουλο γιατί δεν θέλει να είναι. Εντάξει, μην κάτσεις ούτε στα μπουζούκια ελευθερία, μην κάτσεις ούτε στο Just και κάτσε και τραγούδα σπίτι. Να σου πω κάτι, είσαι σίγουρος ότι δεν θα μπει στο Just? Αφού το είπα, δεν θα είναι. Γιατί λέει μόνο με τον Βασιμακόπουλο θα πάω. Αλλιώς δεν πάω. Μην πας. Γιατί μπορεί να μπουν και άλλα ζευγάρια μετά. Αργότερα μπορεί, αλλά στην αρχή στα αρχικά δεν θα είναι. Έχεις δει σε κανένα Just και δεν είσαι ζευγάρι που μπαίνει μετά. Δεν το είδα το Just. Δεν θα μπει. Δεν ξέρω. Είδα ξέρεις αποσπασματικά στο YouTube κάποια ζευγάρια. Δεν, μπει, και... δεν είναι έτσι. Δεν θα είναι. Μπει, όχι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αργότερα το γιατί ο Νίκος Κοκλώνης είπε. Είδα στις πηγές. Το είδε στο πιτζάνι. Γιατί ο Νίκος Κοκλώνης είπε ότι στο πέρα, στο live, θα πούν και άλλα ζευγάρια όπως μας έχει συνηθίσει. Μπορεί να τους δούμε σαν έκπληξη. Δεν ξέρω. Εγώ στο σαλόνι του σπιτιού τη βλέπω το live φέτος. Καλή επιτυχία. Να πάμε. Τι είδα, δεν μπορώ. Εγώ λίγο προσπαθούσα να αντιληφθώ και τη δική της την πλευρά, δηλαδή το τι ακριβώς περίμενε. Περίμενε υποστήριξη προσωπική, να την πάρει δηλαδή τηλέφωνο, να μιλήσουν περισσότερο, να έχει περισσότερο χρόνο μαζί του. Δεν το είχε αυτό το πράγμα, αυτό το κομμάτι. Περίμενε μεγαλύτερη υποστήριξη όσον αφορά τους εργοδότες και τα λοιπά, να τους μεταπίσει και δεν έγινε. Να σου κάνω εγώ την εξαιρώτηση τώρα. Δύο. Εγώ πάντα όταν ακούω τις απόψεις, τη μία πλευρά ή την άλλη, μπαίνω, προσπαθώ να μπω και στη μία πλευρά και στην άλλη. Ναι. Είμαι εγώ τώρα η ελευθερία, ελευθερία έτσι. Και είμαι εγώ η πρωταγωνίστρια στο σχήμα. Είσαι. Και φέρνουν. Μπράβο. Και φέρνουν. Είμαι εγώ το πρώτο όνομα, έτσι. Η ελευθερία ελευθερίου. Και φέρνουν δίπλα μου τον τριαντάφυλλο. Σαν δεύτερο όνομα. Ναι. Και ο επιχειρηματίας αποφασίζει να διώξει τον τριαντάφυλλο. Θα άσκησε τα ημάτια της να μείνει ο τριαντάφυλλος ή θα αποχωρούσε. Ελάτε τώρα, ρε παιδιά. Ναι. Μην το τραβάμε πια από τα μαλλιά. Δηλαδή η ελευθερία ελευθερίου θα έπαιρνε μπροστά με το στήθος και θα έλεγε όχι, θα μείνει ο τριαντάφυλλος ή όχι, θα μείνει όποιος έχει επιλέξει ο επιχειρηματίας σαν δεύτερο όνομα πίσω από την ελευθερία. Μην τρελαθούμε. Απλώνεις τα πόδια σου μέχρι εκεί που είναι το πάπλωμα. Ο τριαντάφυλλος το πάλεψε, δεν του βγήκε. Τι έκανε, δηλαδή. Αυτό έβαλα και την δεύτερη εκδοχή. Μήπως ήθελε όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα να σταθεί πιο πολύ δίπλα τη. Και καλά, δεν την κάνει και δεν την κουβερνάντα. Συγγνώμη, δηλαδή, ούτε την ταντά. Αυτό το εμείς το ξέρουμε. Τώρα προσπαθώ γιατί να έχω, το δω από την δική σου τηλεοπτικά οπτική, έχω έτσι. Τύχει σε τέτοια περίπτωση που άλλαξα εγώ τηλεοπτική στέγη και η κοπέλα που είχα μαζί μου δεν ξέρω πώς την είχε δει. Νόμιζα ότι θα πρέπει να την κουβαλάω εφόρου ζωής. Και μετά άρχισε και έλεγε. Ναι, και μετά άρχισε και έλεγε τα χίλια μύρια όσα για μένα. Αλλά η πορεία απέδειξε ποιο ήταν και έπρεπε να είναι εκεί που είναι και αυτή που είναι και που θα έπρεπε να είναι. Ποια είναι? Όταν θα πέσει το επόμενο θέμα. Όταν ξεκινάς ένα θέμα, λέει. Κοίτα, δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς στο χάρτη. Οπότε γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να αναφέρουμε ονόματα. Λοιπόν, καλός άνθρωπος εγώ. Να πάω σε διαφημίσεις ή να ρίξω Ουγγαρέζο. Τι θέλετε? Να ρίξω Ουγγαρέζο. Γιατί έχουμε και θέμα σε ό,τι αφορά και τη Eurovision και έχουμε ένα Skype πολύ σημαντικό. Οπότε πάμε να δούμε τι είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και εδώ έχω να πω και εγώ πράγματα για τον Δημήτρη. Το είναι συμπαθή και πολύ αγαπητό σε όλους μας και σε μένα και ας με έχει κάνει και εμένα follow.
ξεκινάω έτσι με αυτό που είπε, ότι μπλοκάρει όποιον σε χαίρεσαι. Υπάρχει κάποιο που μπλοκάρει κάποιον που γουστάρει. Είναι παροδικό αυτό, είναι πάνω στα νεύρα σου, παροδομητικό και μετά περνάει, ας πούμε. Σίγουρα υπάρχουν νεύρα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μη αναστρέψιμο. Δηλαδή δεν είναι νεύρα που το κάνω για να το ξεκάνω. Το κάνω για πολύ συγκεκριμένους λόγους, μην ακούτε. Όποιος τον έχω κάνει μπλοκ ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί τον έχω κάνει, γιατί ακούγει κάτι, α, δεν ξέρω, και στα καλά καθούμενα κτλ. Πάρα πολύ καλά ξέρουμε. Είναι λίγο βαρύ γδουπό όμως αυτό που είπες, ότι μπλοκάρεις όποιον σχένεσαι, μιας και μπλοκάρεις την Πέττη Μαγκύρα. Εντάξει, ναι, το σχένομαι ήταν γλαφυρό και ήταν πάνω στην... Προφανώς εννοούσα ότι εκείνη τη στιγμή αντιπαθώ. Ήταν πάνω στην ενότητά μου και το έκανα για να γίνει λίγο. Να υπάρχει, ρε παιδί, μια κορύφωση σε αυτό που λέγαμε την Ελένη. Σχέση σου έχεις μπλοκάρει ποτέ? Επειδή χωρίσαμε, όχι. Για άλλα πράγματα που έμαθα ή που ακολούθησα, ναι, το έχω κάνει. Δεν σε ενοχλεί κάποιες φορές αυτό της προσωπικής ζωής, που όπως τώρα που έγινε, να αναφέρονται, αν υπάρχει κάτι? Άκου, δεν με ενοχλεί, γιατί τίποτε δεν με ενοχλεί καταρχάς και για τα πράγματα που μιλούσαμε πριν, διότι είμαι. Την αγαπώ τη δουλειά μου. Νομίζω ότι. Είμαστε μία φάρα και θα ήταν υποκριτικό να διαχωρίζω τη θέση μου για να λέω ή απέναντι. Όλοι είμαστε σε ένα καζάνι βράζουμε. Βέβαια, ο καθένας κάνει τη τηλεόραση με τον τρόπο που νιώθει. Ωστόσο, αγαπώ ακόμη και αυτούς που δεν έχουμε πολλά κοινά από το χώρο, γιατί είμαστε συνοδοιπόροι. Θα ήταν υποκριτικό επίσης να λέω ότι ρε παιδί μου, με ενοχλεί κάτι που είναι μέρος της δουλειάς μας. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Είναι σαν να ήμουν ακομωτής και να λέω: αχ, δεν μπορώ τις τρίχες, παιδιά, είμαι αλλεργικός. Είναι μέσα στη φάση αυτό. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι. Μου τις πάει το να ασχολείται κάποιος, εφόσον έχω, εφόσον κινούμε στη δημόσια σφαίρα, με το αν θα έχω σχέση ή όχι. Στείλες παρόλα αυτά μήνυμα στη Φέη για πλάκα, να της πεις τι... Όχι, όχι, παιδιά, άκουστε λίγο, τη Φέη την αγάπη. δεν μπλοκάρω εύκολα. Για να μπλοκάρω σημαίνει ότι έχει γίνει κάτι χοντρό. Ή τουλάχιστον νιώθω ότι έχει γίνει κάτι χοντρό, στο δικό μου κεφάλι, έτσι. Ναι, τη Φέη την αγαπώ, η Φέη είναι αδερφή μου, δεν τίθεται θέμα μπλοκ, ούτε καν. Δηλαδή, η Φέη πρέπει να προσπαθήσει για να τσαντιστώ μαζί της. Γιατί δεν κάνεις mute unfollow? Όποιος πειράξει τη Φέη θα έχει να κάνει μαζί μου. Δεν κάνεις mute unfollow? Ναι, γιατί θέλω να ξέρει ο άλλος ότι δεν θέλω να τον βλέπω. Εγώ θέλω να ξέρει ότι και να, όταν θα με δει σε τέτοια event, να μην μου μιλήσει, ούτε εγώ θα του μιλήσω ή θα τη μιλήσω, ούτε να βγάζουμε φωτογραφίες να πούμε και να το παίζουμε κυριλέ, ενώ αντιπαθιόμαστε. Υπήρχε περίοδος ζωής σου που μπορεί έτσι λίγο να καταπιεζόσουν και να μην λέγεις να κάνεις αυτό που λέμε δημόσια σχέση με κάποιους που δεν τους χώνευες και να σε πείες? Ποτέ και το έχω πληρώσει. Όχι, κοίταξε να δεις. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Απλά φροντίζω πρώτα να τα βρω και μετά να φωτογραφηθώ. Ή πρώτα να τα βρω και μετά να πάω καλεσμένο σε μια εκπομπή. Συμβαίνουν, παιδιά, συμβαίνουν. Τριβές. Δεν είμαι εγώ ο τσακωνιάρης δηλαδή, του σομπής. Εγώ ήρθα να τσακωθώ. Για Μαγκύρα, τι ξανακάνετε follow? Και υποτελήθηκε η παρέξηση. Ναι, όλα καλά, όλα καλά. Μιλήσαμε όπως πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και... Είπε μάλιστα ότι θα ήθελε στο μέλλον να συνεργαστεί πολύ μαζί σου γιατί σε θαυμάζει. Είναι κάτι που θα ήθελε? Τιμή μου είναι αυτό που είπε. Και εγώ τη θαυμάζω. Και τώρα είναι μεγάλη μου τιμή. Τώρα εγώ τι θα έκανα, δεν ξέρω. Πρέπει να υπάρξει πρόταση και θα σου πω. Έχεις κάνει συζητήσεις επαγγελματικές με τον Μέγκα, έχετε συζητήσει? Τίποτα ακόμη. Όμως, μια που το λες και επειδή όντως δεν έχει ξεκινήσει καμία κουβέντα, δεν έχω κάνει καμία κουβέντα ακόμη. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι ο πρώτος φορέας που θα μιλήσω, ο πρώτος άνθρωπος που θα μιλήσω θα είναι η Ελένη, είτε έχει πρόταση για μένα είτε δεν έχει, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το κάνω και νιώθω να το κάνω και έχω και το θάρρος να το κάνω, μου το έχει δώσει και την ευχαριστώ και πολύ. Και αμέσως μετά το Μέγκα. Και θα δούμε. Λοιπόν, θα σας πω τώρα κάτι. Με έχει κάνει unfollow. Με έχει μπλοκάρει. Τώρα στα κοντά. Όχι, το 2018. Α, ναι. Στο μακρινό 2018. Αλλά από τότε έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Έχουμε χαιρετηθεί. Α, σε χαιρετάει. Ναι, έχουμε εκεί και φωτογραφίες. Και το έχουμε κάνει και συνέντευξη. Έχει follow back πίσω μετά. Ούτε εγώ το ζήτησα. Τέλειο. Είχε γίνει. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Μου το είπανε φίλοι και συνάδελφοι. Τότε ήμουν στο TV Μακεδονία και είχα πει, ρε παιδί μου. Α, είχες πει κάτι κι εσύ? Είχα πει στον αέρα ότι τότε ήταν στην ομάδα της Face του Γιώργου, γιατί η εκπομπή ήταν του Γιώργου και της Face και οι δύο μαζί, στο Μέγκα, ότι ο Ουγγαρέζος πρέπει να χρωστάει και στην Face και στο Γιώργο Λιάγκα κάποια πράγματα από την πορεία του. Το παρεξήγησε. Εντάξει, δεν φταίω εγώ. Είναι παρεξηγησιάρης. Τι, έχει κάνει unfollow πόσα άτομα, έχει δύο χρόνια τώρα που... Σε κάποια άλλη συνέντευξη, από την ίδια συνέντευξη, κάποιο άλλο απόσπασμα που είδα, που έπαιξε ο Γιώργος Λιάγκας, είπε ότι έχω κάνει μόνο σε τρία άτομα. Και τρία άτομα ακολουθεί, αρχικά. Δεν ξέρω ποιους κάνει, με ποιους θα βρίσκει και τους ξανακάνει follow, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια πραγματικά έχω βαρεθεί να ακούω συνέχεια. Ο Ουγγαρέζος έκανε follow αυτόν. Είναι ο μόνος που παρεξηγείται και
Έχει μια παιδικότητα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Είναι ωραία, αλλά στο Λύκειο τα κάναμε αυτά. Θα σε κάνω follow, την άλλη εβδομάδα θα σε ξανακάνω follow. Να πω κάτι. Σήμερα ο Λιάγκας. Παίζει με το Instagram. Σήμερα λοιπόν ο Γιώργος Λιάγκας έπαιξε και ένα απόσπασμα. Εμείς δεν το παίξαμε αυτό που είπε ότι. Από τις δηλώσεις του Ουγγαρέζου, που είπε ο Ουγγαρέζος, μόνο τρεις έχω κάνει αφόλου. Και λέει ο Λιάγκας, εμένα με έχει κάνει αφόλου. Φωτεινή, εσένα και εμένα. Και ήταν έξι στο πάνω. Σε όλη την περίμενε. Τώρα. Έξι είναι εκείνη. Περίμενε. Έρχομαι τη Χριστοπούλου την έχει κάνει. Να συμφωνήσω με τον Γιώργο Λιάγκα, που δεν μου αρέσει να συμφωνώ μαζί του. Τη Χριστοπούλου από ό,τι ξέρω την έχει κάνει αφόλου. Εμένα με έχει κάνει αφόλου. Άρα δεν είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Τρεις είναι που δεν έχει κάνει, μάλλον. Πάντως γερός να είναι δυνατός, είναι φιέστατος. Δεν εγώ τον συμπαθώ τον Ουγγαρέζο, παρόλο που είναι παρεξηγητάρης. Και εγώ τον εκτιμώ κιόλας για τη δουλειά του, δεν το συζητάω. Απλά, Δημήτρη μου, δεν ισχύει αυτό που είπες. Και για τους τρεις είμαστε παραπάνω, μας έχεις κάνει unfollow. Επίσης, ότι το ότι μας κάνεις blog για να μην σε μιλάμε και μας μιλάς όταν συναντιόμαστε ή να μην κάνουμε συνεντεύξεις, το ανατρέπω γιατί και φωτογραφίες έχουμε. Συνέντευξη έχουμε κάνει. Στην περίπτωση σου είπε αυτό, ξέχασε. Έχουμε χαιρετηθεί. Μάλλον δεν ξεχνά. Λοιπόν, κάθε αλλά είναι αληθινό, είναι αληθινό. Ναι, 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 πολύ καλό παιδί. Να σου πω κάτι. Δεν κρύβεται έτσι. Δεν κρατάει κακία. Δεν κρύβεται, ούτε δικαιολογείται και δεν υποκρίνεται. Δηλαδή λέει, σου έχω κάνει blog, δεν θέλω να μιλήσουμε, δεν θέλω να βγάλουμε φωτογραφίες και τα λοιπά και να δείξουμε. Ε, άλλο το κάνει ρε εσύ, αλλά έχει κάνει με μένα. Ξέρω, είναι μόνο με μένα. Όχι, blog, όχι. Δεν μπορώ. Δηλαδή, αν πατήσω Δημήτρη Ουγγαρέζου, τον βλέπω. Α, δεν στον βγάζει. Τι είχες πει κι εσύ. Σου είπε. Θα πνιγώ. Λοιπόν. Αλήθεια λέει. Καλό προαίρετο. Όλο αυτό. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολύ Eurovision, γιατί πλησιάζει ο καιρός, παιδιά. 7 του μήνους θα ακούσουμε την ελληνική συμμετοχή. Σε λίγες μέρες έρχεται και η Κυπριακή και το βίντεο κλιπ και το τραγούδι ολοκληρωμένο. Όλα αυτά όμως θα έρθει στην παρέα μας ο Καθήλυν Αρμόδης, που δεν είναι άλλος από το συντάκτη του Eurofan, ο Φώτης ο Ντίνος. Όλα αυτά λοιπόν μετά τις διαφημίσεις με πολύ Eurovision και πολλές ειδησούλες. Μείνετε στην παρέα μας.